Ακόμη μετά από όσα συνέβησαν. Θέλω, κύριε Χατζηνικολάου, να μιλήσω απλά και όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να είμαι ουσιαστικός. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είμαι νομάρχης Αθήνας 8 χρόνια και είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής είναι η μεγαλύτερη στη χώρα μας και η Αττική είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στην Ευρώπη. Μπορώ να πω είναι η μεγαλύτερη πυκνοκατοικημένη. Έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές και εκεί επάνω θα κριθούν τα θέματα των υποδομών και της ανάπτυξης. Δεν είναι δυνατόν η Ανατολική Αττική να μην έχει αυτή τη στιγμή αποχέτευση. Δεν είναι δυνατόν όλη η Αττική να μην έχει ένα σύστημα αποτελεσματικό για τα σκουπίδια. Δεν είναι δυνατόν το ΕΣΠΑ να έχει αυτή τη στιγμή 3 δισεκατομμύρια για να αφομοιωθούν σε θέματα υποδομών. Σε ποιον κάνετε αντιπολίτευση τώρα? Σε κανέναν. Λέω πώς ακριβώς είναι. Στα δύο μεγάλα κόμματα που κυβερνούν από το 1974 μέχρι σήμερα. Γιατί όλα αυτά που λέτε είναι πραγματικές ελλείψεις και συμφωνώ μαζί σας. Αλλά είναι ελλείψεις οι οποίες χρεώνονται στα δύο μεγάλα κόμματα. Στην προηγούμενη παρέμβαση που έκανα, κύριε Χατζηνικολάου, είπα ότι από το 1975 και μετά το πολιτικό σύστημά μας είναι εκτεθειμένο απέναντι στην κοινωνία. Αυτά που έπρεπε να γίνουν με νοικοκυριό δεν γίνανε. Και φτάσαμε σήμερα στο να χρωστάει η πατρίδα μας 350 δισεκατομμύρια το εξωτερικό χρέος. Το εσωτερικό χρέος είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή οι εκλογές είναι αυτοδιοικητικές. Πέρσι γίνανε οι εθνικές εκλογές. Και καταλαβαίνετε, από το 2007 στο 2009, μέχρι σε δύο χρόνια, ξαναγίναν πάλι οι εθνικές εκλογές. Να σας κάνω μια διακοπή που είναι πραγματική, δηλαδή είναι σκέψη που την κάνω ακούγοντάς σας. Τη βραδιά της 7ης Νοεμβρίου, που θα έχω εδώ οργανώσει πολιτικό πάνελ για να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα. Εάν έχετε κερδίσει εσείς στην Περιφέρεια Αττικής, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ θα μου πει ότι δικαιώθηκε η κυβερνητική πολιτική, ναι ή όχι? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Ότι κέρδισε τη μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα. Δεν θα το πει, λέτε. Όχι, δεν θα το πει. Και γιατί εγώ λέω ότι θα το πει. Εν μέσω κρίση, η νομαρχία της Αθήνας θα το πει. Ναι, εγώ λέω δεν θα το πει. Το πρώτο που θα πει. Γιατί είναι σαφέστατο. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Εν μέσω κρίση, η νομαρχία της Αθήνας έκανε έργα 550 εκατομμυρίων. Εδώ είναι, σας το δίνω. Να το δείτε ένα προς ένα, αν υπάρχει ένα ψεύδος. Το δεύτερο ποιο είναι? Αφήνει αποθεματικό 217 εκατομμύρια. Πήρε τα ίδια χρήματα όσο πήρανε όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καταναλογία. Γιατί λοιπόν η νομαρχία της Αθήνας έχει αυτό το αποθεματικό και αυτά τα έργα και άλλοι δήμοι? Να αναφερθώ και στο Δήμο της Αθήνας. Να το πείτε αυτό, έχει 200... Μπορείτε τώρα. Ναι. Στην κοπέλα που έλεγε, έκλαιγε και είχε τα παιδάκια της. Θα το πω και αυτό. Να τη το πείτε γιατί δεν κάνατε παιδικούς αδερφούς. Θα το πω. Είναι δηλαδή θετικό. Με τέτοια προβλήματα να μαζεύετε τα 200 εκατομμύρια. Γιατί να μην μας? Θα απαντήσω για το πραγματικό. Κύριε Χατζηνικολάου, με τόσους ανέργους, με τέτοια κατάσταση τώρα. Μήπως θα πρέπει να πει ο καθένας με τη σειρά του αυτά που πρέπει να πει τώρα? Να πεινάει ο κόσμος 217 εκατομμύρια ευρώ στη παρκάρισμα στην νομαρχία. Είναι ποτέ δυνατόν, ο κύριος Γουρέ, και αυτό το μας το αναγγέλλεται ως επίτευγμα, επέρεστε? Σε στιγμές κρίσης, στιγμές υπάρχει ύφεση στην αγορά, σε στιγμές που δεν έχουν άλλος να φάει, εσείς μας λέτε ότι έχετε στον πάγκο παρκαρισμένα 217 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι πλεόνασμα αυτό, κύριε Σγουρέ. Σας το έδωσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας 5 χρόνια. Έπρεπε να το επενδύσετε και δεν το κάνατε. Συμβάλλατε στην ύφεση. Συμβάλλατε στην υποαπασχόληση. Συμβάλλατε στην ανεργία. Παρακαλώ. Πρώτη φορά ακούω ότι όταν έχεις πλεόνασμα είναι λάθος. Το πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα επιχειρηματικών ενεργειών. Διάβασα τους ολογισμούς σας των 8 χρόνων, κύριε Σγουρέ. Και ως επιχειρηματικές δραστηριότητες είδα μόνο τόκους από τις τράπεζες. Να ολοκληρώσω. Τι είναι η πραγματικότητα? Πριν από ένα χρόνο δεν υπήρχαν τόκοι στις τράπεζες, γιατί ήταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά. Το τελευταίο εξάμηνο έχουν ανέβει για να μπορέσουν να προσεγγίσουν καταθέτες. Δεν θέλω να μας πείτε με 217 εκατομμύρια ευρώ τι θα μπορούσαν να κάνουν οι Αθηναίοι και οι πολίτες της Αττικής, έτσι? Παρακαλώ, κύριε Δούρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όταν κάνεις πολιτική νοικοκυροσύνης, κοιτάζεις λοιπόν την οικονομία όπως την κοιτάς στο σπίτι σου, τότε είναι βέβαιο ότι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα χρωστάνε χρήματα, δεν θα έχουν αναπτυξιακές εταιρείες. Το βούλιαξε το πολιτικό σύστημα, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή δίνουν... ο κύριος Γουρέ και κάποιοι άλλοι λειτουργούν το δημόσιο χρήμα σαν είναι του σπιτιού τους. Δεν είναι του σπιτιού σας, κύριε Γουρέ. Ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο. Και έπρεπε ανταποδοτικά να το επιστρέψετε πίσω. Και δεν το κάνατε. Κύριε Κίλια, γιατί ποιος το έκανε? Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να το δούμε. Περιμένω. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λιγάκι και να πάρει το λόγο ο κ. Κίλια και να πει τις άποψεις. Όχι, εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Ο διάλογος είναι καλός, δεν είναι κακός. Φτάνει μόνο να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είπα και ξαναλέω
ότι από τη στιγμή που δεν έγινε καλό κουμάντο απλά από το 1975 μέχρι σήμερα και επικράτησε μία λογική ότι με έναν προϋπολογισμό μιας άλλης χώρας μεγάλης ότι μπορούμε εμείς εδώ να τα καταφέρουμε, αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Οι δυνατότητες μας ήταν διαφορετικές και εμείς κάναμε άλλα πράγματα. Και ρωτάω σήμερα εγώ, γιατί λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση χρωστάει τόσα χρήματα, γιατί δεν πληρώνει τους προμηθευτές, γιατί δεν πληρώνει το νερό, γιατί δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της και επερώμαστε δηλαδή γι' αυτό ότι χρωστάμε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και γι' αυτό ακριβώς πέρσι που γίνανε οι εκλογές, ο λαός, οι πολίτες δώσανε την εντολή στο σημερινό πρωθυπουργό της χώρας να βγάλει την κρίση από τη χώρα. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν. Ορίστε. Τη χώρα από την κρίση, όχι τη χώρα από την κρίση. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν σε 2-3 χρόνια όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Από εκεί μετά πλέον οι αυτοδιοικητικές εκλογές, ο καθένας υποψήφιος που είναι εδώ πάνω στο τραπέζι θα κοιτάξει για την περιφέρεια Αττικής να εμφανίσει το καλύτερο πρόγραμμα. Εγώ λοιπόν τι λέω, τι θα κάνω, ό,τι έκανα στην Νομαρχία της Αθήνας. Πρώτα απ' όλα θα νοικοκυρέψω, γιατί οι τέσσερις νομαρχίες γίνονται μία, θα εξοικονομήσω το προσωπικό, θα κοιτάξω να αξιοποιήσω το ΕΣΠΑ, όλες τις υποδομές στην Ανατολική Αττική, στη Δυτική Αττική, στα νησιά που δεν έχουν ούτε για σκουπίδια να βάλουν χώρο, ούτε. Για την αποχέτευση δεν υπάρχει σύστημα τελείως καθόλου στην Ανατολική Αττική, μισό στη Δυτική Αττική και έκανε η Νομαρχία της Αθήνας 120 χιλιόμετρα αντιπλημμυρικά έργα. Οι υπόλοιπες περιοχές δεν κάνουν ούτε ένα χιλιόμετρο. Είχε 350 επικίνδυνα σημεία η Αθήνα και σήμερα έχει μόνο 50 και είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Στις υπόλοιπες λοιπόν νομαρχίες δεν έγιναν καν αντιπλημμυρικά έργα. Και ρωτάω εγώ. Είναι δυνατόν όταν έχεις τη δυνατότητα, όχι έχεις τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, όταν έχεις τα χρήματα από τη διαχείριση, να πηγαίνουν τα χρήματα όχι σε γιορτές και σε πανηγύρια, να πηγαίνουν εκεί για να ξαναγυρίζουν τα χρήματα πίσω στον πολίτη και να γίνονται έργα. Και να απασχολείται ο κόσμος και να μειώνεται η ανεργία, γιατί εμείς με βάση τη δουλειά την οποία κάναμε, περίπου 8.000 εργαζόμενοι ασχοληθήκανε και για τα έργα και για διάφορες άλλες χρήσεις.